την πρώτη φορά που ήρθαμε εδώ στη Μήλο, δεν είχαμε αποφασίσει ότι θα γίνει το project στο καταφύγιο. Ήρθαμε για να βρούμε διάφορους πιθανούς χώρους. Και η πρώτη φορά που μπήκαμε μέσα στο καταφύγιο ήταν έτσι πολύ δυνατή η εντύπωση που μας έκανε. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ έντονο το συναίσθημα όταν μπήκα πρώτη φορά μέσα. Ακολουθώντας τη διαδρομή, σκεφτόμουν ποιοι άνθρωποι μπορεί να πέρασαν από μέσα, σκεφτόμουν το ιστορικό κομμάτι του χώρου, όλα αυτά. Τη μεγάλη ένταση όμως άρχισα να τη νιώθω προχωρώντας όλο και πιο βαθιά. Όταν έφτασα σε κάποια σημεία που το φως λιγόστευε, άρχισε έτσι να δημιουργείται ένα συνέστημα φόβου, υπήρχαν δισταγμοί για να προχωρήσω προς τα μέσα. Μια διαδρομή τέτοια μοιάζει πολύ με μια διαδρομή μέσα σε μια ψυχή. Είναι και πολύ ιδιαίτερος χώρος και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο είναι και επίκαιρο. Δηλαδή το να κάνεις σήμερα μια έκθεση σε ένα πολεμικό καταφύγιο έχει να πει πράγματα από μόνο του. Σιγά-σιγά θα πούμε και στα υπόλοιπα δωμάτια. Πήγατε, υπάρχει ένα αγράκι ακόμα. Γενικώς ήταν κλειστό το καταφύγιο, δεν υπήρχε πρόσβαση σε κανέναν από το νησί και ότι στην ουσία θα άνοιγε με την έκθεση και προς το κοινό, προς τους ντόπιους. Για 70 χρόνια ήταν κλειστός αυτός ο χώρος προς το κοινό. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι τα έργα να είναι εμπνευσμένα από το χώρο και όσο δυνατόν πιο κοντά σε όλη αυτή την ιδέα του καταφυγίου, το πώς νιώθηκαν στο καταφύγιο. Αυτή είναι η εντύπωση που πήραμε εμείς όταν μπήκαμε μέσα στο καταφύγιο, που δεν είχε καλό φωτισμό, που υπήρχαν σωλήνες, υπήρχαν δωμάτια τα οποία ήταν κλειστά. Και θύμιζε πάρα πολύ έτσι κατακόμβες, ήταν πολύ μυστηριακό. Εμείς θέλαμε. Ο Δήμος ήθελε. Το δύσκολο κομμάτι ήταν να δούμε πώς μπορούσαμε αυτό το χώρο να το κάνουμε οικείο. Καταρχήν να μπει ηλεκτροδότηση, να μπορέσει να ανοίξουν κάποια δωμάτια που είχαν γίνει δεξαμενές. Όταν μπήκαμε την πρώτη φορά στο καταφύγιο υπήρχε μια παλιά ηλεκτρική εγκατάσταση προς το βάθος. Είχε πέσει, κρέμονταν σωλήνες, κρέμονταν καλώδια. Δεν είχαμε αίσθηση ούτε του πόσο ασφαλής ήταν. Υπάρχουν κάποιες εικόνες και όποιος τη δει θα καταλάβει πόση δουλειά έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα σε αυτό το χώρο για να είναι επισκέψιμος. Ο κόσμος στην αρχή φοβόταν να μπει εδώ μέσα και εμείς είχαμε δυσκολίες στο να δουλέψουμε. Και τώρα δεν έχει πρόβλημα, είναι απλώς ένας υπόγειος χώρος. Είναι για μένα το καταφύγιο. Οι δυσκολίες που συναντούμε στη ζωή μας, τα μικρά μυστικά, οι μικρές πληγές που επιπλώνονται, κατά κάποιο τρόπο μπορεί να είναι και ένα σημείο καταφυγής, ένα σημείο που μας δίνει θάρρος για να προχωρήσουμε. Καταφύγιο για μένα είναι ένας αποθηκευτικός χώρος εμπειριών και μνήμης, μέσα στο οποίο οτιδήποτε αποθηκεύσεις ήδη αλλοιώνεται και εξελίσσεται ακολουθώντας τους νόμους της φύσης. Καταφύγιο είναι ένας χώρος, μια φωλιά. Για μένα καταφύγιο είναι όπου η ψυχή κουρνιάζει. Καταφύγιο για μένα είναι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Για μένα το καταφύγιο δεν έχει απαραίτητα θετικό πρόσημο. Σημαίνει ότι κάποιος σε καταδιώκει. Από τη μία μπορεί να είναι ένας τόπος απομόνωσης, ησυχίας, ένας τόπος στον οποίο να αισθάνεσαι ασφαλής, ένας τόπος σκέψης για να κοιμηθείς, να ηρεμήσεις, να διαβάσεις. Και από την άλλη όμως μπορεί να γίνει μια φυλακή. This place is a special challenge to me because of its historic character, because it has been, so to say, a Second World War air raid shelter for German occupation forces. I am a German in third generation after this happens, so
I feel I cannot ignore this fact, this historic fact of a place. Δεν έχει καμία ιδιαιτερότητα συναισθηματική, παρά πιο πολύ ενοιολογική. Το έργο που φτιάχνω είναι ουσιαστικά ένα έργο το οποίο το συνέλαβα φτάνοντας στο καταφύγιο. Μπαίνουμε σε ένα χώρο με μια τρομερή ιστορική μνήμη, ένα χώρο που παραμένει σιωπηλός για 70 χρόνια. Πρέπει να έχει ακούσει πολλές ιστορίες. Ένας χώρος που κρύβει πάρα πολλά μυστικά, όπου οι τείχοι του έχουν ακούσει διάφορα. Προσπαθώ να φτιάξω ένα πράγμα σαν κελί. Δηλαδή, προσπαθώ να φανταστώ τον εαυτό μου ως έγκλειστο σε αυτό το χώρο. Και όπως ακριβώς οι φυλακισμένοι κάνουν διάφορα πράγματα γράφουν διάφορα πράγματα στους τοίχους, έτσι κάνω και εγώ. Με κυμολία, η οποία κυμολία, από ό,τι έχω μάθει, παράγεται εδώ στη Μήλο, στο Σαρακίνικο συγκεκριμένα και κυρίως βέβαια στην Κύμολο. Στην προσπάθειά μας να κάνουμε μια έρευνα γύρω από το χώρο του καταφυγίου, αλλά και να βρούμε και ιστορίες που σχετίζονταν με αυτό, κάναμε μια σειρά συνεντεύξεων και μία από αυτές τις συνεντεύξεις ήταν ένας κύριος, τέλος πάντων, που μας είπε πώς βίωσε τον πόλεμο όταν ήταν παιδί. Αυτός λοιπόν, αυτή η μαρτυρία ήταν ότι μαζεύονταν πάρα πολλά παιδιά από το νησί και πηγαίναν κάπου ψηλά και βλέπαν τα αεροπλάνα να έρχονται από μακριά. Όλο αυτό το πράγμα τους γέμισε πάρα πολύ χαρά, γιατί ήταν το θέαμά τους, ήταν το παιχνίδι τους. Πηγαίνανε λοιπόν ψηλά και με ξύλα και με διάφορα έτσι αυτοσχέδια παιχνίδια παίζανε και αυτά πόλεμο με τα αεροπλάνα. Άμα λείψει, συγκεντρώσατε δίκτυον πληροφοριών επί της κινήσεως τόσο κατά την παραμονή των Γερμανών. Πήγα σε κάποια αρχεία. Προσπάθησα να βρω δηλαδή αλληλογραφίες από ανθρώπους προς τις οικογένειές τους και πήρα 24 χρώματα σύν κάποια άλλα για τα συμβόλαια και αριθμούς και έφτιαξα έναν κώδικα για να κάνω μια κρυπτογράφηση. Επιχείρηση Airy Flap. Βρισκόμαστε στο χώρο που έχουμε καταστήσει το έργο μας, το οποίο βασίζεται σε μια πάρα πολύ παράξενη αφήγηση. Υποτίθεται ότι δύο κάτοικοι του νησιού μπήκανε μέσα σε αυτό το κλειστό καταφύγιο το οποίο ήταν κλειστό για 70 χρόνια και τώρα ανοίγει μέσα στο φόβο τους ή στο πανικό που τους δημιουργούσε όλο αυτό το μυστήριο του καταφυγίου είδαν ένα όραμα. Άκουσαν τη φωνή του ίδιου του υπολοχαγού και τους έδωσε σαφέστατες οδηγίες ότι πρέπει άμεσα και γρήγορα να φτιάξουν και αυτοί με οποιοδήποτε τρόπο εξοπλισμό για να σώσουν κατοίκους και τουρίστες του νησιού. Η γρή μνήμη που αναφέρομαι εδώ για αυτό το έργο είναι στοχευμένο σε μια πραγματικότητα ότι ποτέ δεν μπορείς να θυμηθείς το ίδιο πράγμα και να θυμηθείς με τον ίδιο τρόπο. Το μνημείο το κάνουμε για να διασφαλίσουμε τη μνήμη, αλλά η μνήμη πάλι αλλάζει. Ερχόμενη στο χώρο είχα προετοιμάσει κάποιες ιδέες, ας το πούμε, για το τι θα κάνω εδώ, βλέποντας και τα βίντεο που μου έστειλαν τα παιδιά. Βλέποντας όμως το χώρο, τα πάντα άλλαξαν, η ιδέα μου άλλαξε τελείως και ξεκίνησα να δουλεύω από την αρχή. Στην ουσία, ο χώρος με οδήγησε στη δημιουργία του έργου και εγώ απλώς τον ακολουθούσα. Όταν ήρθα και είδα το χώρο, άλλαξε το έργο πάρα πολύ. Καταρχάς, έγινε πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, για μένα ήταν μια πρόκληση, επειδή θεωρούσα ότι ο χώρος ήταν μικρός, θα τον αντιμετώπιζα με λίγες φιγούρες. Ο χώρος όλος αυτός, ένας μαγικός χώρος, με έβαλε στη διαδικασία να τον σκεφτώ να τον αντιμετωπίσω με 19 φιγούρες, όσοι ακριβώς είναι και είμαστε και οι συμμετέχοντες στο project. Έρχομαι να κατοικήσω αυτό το χώρο με μια κρύπτη της παιδικής ηλικίας. Έχω κάνει αναφορά στην παιδικότητα με κάποια σχέδια του γιού μου, με κάποια αντικείμενα συναισθηματικής αξίας
που με επιστρέφουν χρόνια πίσω στο καταφύγιο το δικό μου στην παιδική μου ηλικία. Bring a picture with me, a photograph, referring personally to the idea of a project, generally, and meeting a person, a local person, a Millennium citizen, and asking the person for an own private photograph in private means, which he or she feels to be connected to the theme of the exhibition. And then we would exchange the pictures. So my, so to say, artwork, a public picture in a way, would go to a private place and would stay there outside of the exhibition place, obviously then. Υπάρχουν τρία ακόμα δωμάτια σαν αυτόν και είναι τα μοναδικά που είναι λευκά. Μου έβγαλαν ένα συνέστημα διαφορετικό από το υπόλοιπο καταφύγιο και πιστεύω ότι θυμίζουν αρκετά και τις υπόσκαφες εκκλησίες που υπάρχουν στις Κυκλάδες. Το καταφύγιο είναι ένας χώρος καθαρά αμυντικός. Έρχεται κανείς εδώ έχοντας την ελπίδα να σωθεί. Σκεφτόμουν μια ιστορία με έναν τύπο ο οποίος είναι από ένα παραμύθι. Είναι ο Σάντμαν αυτός, δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος ρίχνει άμμο στα μάτια των παιδιών και τα βάζει και κοιμούνται. Και ανάλογα αν είχαν καλή, δηλαδή ήταν καλά παιδιά τη μέρα, έχουν ας πούμε ένα καλό όνειρο. Εάν είχαν κάνει περίεργα πράγματα, έχουν έναν εφιάλτη. Εδώ πέρα δεν ξεχάσαμε τι σημαίνει κίνδυνος, ξεχάσαμε τι σημαίνουν σκοτούρες, τι απειλές δεχόμαστε από γύρω-γύρω. Τα πάντα, δεν. Υπήρχε μια ατμόσφαιρα μεταξύ ανθρώπων, καλλιτεχνών που δουλεύουμε και συνυπάρχουμε μαζί, σε μια κατάσταση η οποία για μας, για μένα δηλαδή, ήταν ονειρική. Η έκθεση υπήρξε μια πολύ ευτυχή συγκυρία, διότι δέσαμε πάρα πολύ καλά σαν ομάδα. Γίναμε μια μεγάλη οικογένεια με 19 μέλη ουσιαστικά, όπου ένας βοηθάει τον άλλον. Μοιραζόμαστε ιδέες, μοιραζόμαστε συμβουλές, υλικά, χέρια, για μένα ακόμη και αυτιά, γιατί όλοι έχουν ποζάρει με κάποιο τρόπο για το αυτάκι τους εδώ πέρα. Η συνύπαρξη μέσα στο χώρο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για τις δουλειές όλων. Όλοι βοηθηθήκαμε μεταξύ μας και πιστεύω στο τέλος είδαμε και τα έργα μας με μια άλλη ματιά. Αυτή τη στιγμή, σε καιρούς δύσκολους, γίνεται καταφύγιο για ιδέες, για έκφραση, για ανθρώπους που μπορεί να κοιτάνε λίγο διαφορετικά τα πράγματα και εύχομαι έτσι να
να προσθέσει κάτι στο πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Νομίζω ότι όλη αυτή η πράξη που έγινε εδώ μέσα, όλοι οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν, όλοι οι άνθρωποι που προσπάθησαν, που αγωνιούσαν, που αντιλήφθηκαν με τον τρόπο τους και ερμήνευσαν το χώρο, που τον πείραξαν, που γίνανε έναν με αυτόν, δημιούργησαν εδώ μέσα μια ενέργεια, φτιάξαν μια κυβωτό ιδεών, αντιλήψεων, αισθήσεων.